Με λένε Στέλιο Μάγινα. Γεννήθηκα στην Ερμόπολη Σύρου το 1957 και μεγάλωσα στο Βύρονα. Τελείωσα την δραματική σχολή Βεάκη, αλλά πριν από αυτό σπούδασα στα τουριστικά επαγγέλματα διοίκηση επιχειρήσεων στα Κάτια της Λάρισας, όπου αποφύτησα το 1978. Μετά την στράτευσή μου και την αποστράτευσή μου από το πολεμικό ναυτικό, δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Από το 1982 μέχρι σήμερα ανελιπώς. Στο Δημοτικό Σχολείο Ανάνιες ένα χάρτη, ένα ιστορικό χάρτη, έλεγε «Αρχαία Ελλάς» και έβλεπες ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ουσιαστικά της Μεσογείου να αναφέρεται ως ελληνικός χώρος ή επιρροή, αν θέλεις, της Ελλάδας σε όλη τη Μεσόγειο. Υπάρχουν 4 κορυφαία γεγονότα τα οποία συρρήκνωσαν ουσιαστικά την επίδραση του ελληνισμού ανά τον κόσμο και ειδικά στη Μεσόγειο. Ξεκινώντας για μένα το σημαντικότερο που είναι το 529 με το διάταγμα του Ιουστινιανού για τον αφελληνισμό και την κατάργηση των φιλοσοφικών σχολών στην Αθήνα. Αυτό βεβαίως είχε μία συνέχεια, η οποία συνέχεια μετά ήταν το 1453 με το γνωστό γεγονός της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης, όπου βεβαίως και αφαιρέθηκε ένας μεγάλος χώρος της επιρροής του ελληνισμού στην Ανατολή. Για να συνεχίσουμε φυσικά με ένα κορυφαίο επίσης ιστορικό γεγονός που είναι το 1922, όπου δεν είναι μόνο η δίωξη των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, αλλά ο αλλεπάλληλος αφελληνισμός μέσα από τους χώρους πολιτισμού, όχι ως εθνικό κράτος πλέον, αλλά ως πολιτιστική παρουσία και πραγματική παρουσία ελληνική, από τον Πόντο, από την Ανατολική Ρωμιλία, από την Ανατολική Θράκη και την Μικρά Ασία. Και να καταλήξουμε φυσικά με την δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους που στηρίχθηκε ουσιαστικά στα δυτικά πρότυπα. Αυτά τα κορυφαία γεγονότα, τα 3 ημερομηνίες, ήταν η ολοκλήρωση, αν θέλετε, αυτής της επιρροής της ελληνικότητας σε όλη την ευρύτερη Μεσόγειο. Αν ανατρέξουμε σε οτιδήποτε γίνεται στο δυτικό κόσμο, αν ανατρέξουμε σε οτιδήποτε γίνεται στην Ευρώπη, θα βρούμε από κάτω τον 5ο αιώνα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ό,τι ζούμε σήμερα, ότι ό,τι ζούμε ως κοινωνία, το οφείλουμε σε αυτούς. Το οφείλουμε δηλαδή ουσιαστικά στα 50 χρόνια δημοκρατίας, αυτής της αθηναϊκής δημοκρατίας, που ήταν μια εκρηκτική περίοδο της ιστορίας, της ανθρωπότητας, που με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να ξαναδούμε να συμβαίνει. Θα ήμουν ευτυχής λοιπόν να ζούσα τον 5ο αιώνα, ακριβώς διότι η Εκκλησία του Δήμου δεν ήταν μια βουλή, ήταν μια καθημερινότητα στην οποία ήταν όλοι υποχρεωμένοι να αποφασίζουν για το τι συνέβαινε στην πόλη τους και για το τι θα συνέβαινε στον υπόλοιπο κόσμο. Υπήρχε μια έκρηξη, αν θέλεις, όχι μόνο της έννοιας της δημοκρατίας, αλλά έκρηξη τεχνών, δημιουργίας. Λοιπόν, για οποιοδήποτε σκεπτόμενο άνθρωπο, θα ήταν κρίμα να μη ζήσει αυτή την περίοδο. Και μάλιστα, ακόμα περισσότερο για έναν Έλληνα, που μας κάνει ακόμα περισσότερο περήφανος, γιατί από εδώ, από αυτό το μικρό κομμάτι της Ελλάδας ξεκίνησε αυτή η δημοκρατία, που έγινε ουσιαστικά παγκόσμια δημοκρατία. Δηλαδή, τα φώτα της βρίσκονται παντού, σε όλη τη γη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι. Και βέβαια εννοείται ότι θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι στην Ακρόπολη κατά την περίοδο της κατασκευής της, από άποψη τέχνης. Διότι πραγματικά εκεί πάνω σε αυτό το βράχο συντελέστηκε όχι μόνο μεταφορικά αλλά ουσιαστικά ένα φοβερό επίτευγμα, ίσως από τα μεγαλύτερα
όχι αρχιτεκτονικά μόνο, αλλά καλλιτεχνικά επιτεύγματα του πολιτισμού μας. Είμαι ηθοποιός. Αγαπάω τη δουλειά μου. Αγαπάω αυτή την έκθεση που έχει η δουλειά μου. Και αν θέλετε, αγαπάω ουσιαστικά αυτή την κοινωνική θέση που έχει η δουλειά μου. Δεν το έμαθα μόνος μου, ούτε το ανακάλυψα. Καταρχάς το διάβασα. Αλλά είχα τη μεγάλη τύχη να το διαβάσω από τα γυμνασιακά μου χρόνια στα βιβλία με τα έργα των τριών μεγάλων τραγικών. Που έχουμε επίσης τη μεγάλη τύχη να είναι οι δικοί μας, οι δικοί μας άνθρωποι. Θα ήθελα λοιπόν να βρίσκομαι σε συναλλαγή και σε συνομιλία με ένα από αυτούς τους μεγάλους τρεις τραγικούς, με τον Ευρυπίδη, που θεωρώ ότι είναι και ο πιο μοντέρνος, ο πιο σύγχρονος και θα σας πω και κάτι που δεν το έχετε φανταστεί. Ο σύγχρονος κινηματογράφος οφείλει πάρα πολλά στον Ευρυπίδη. Διότι ο Ευρυπίδης, πέρα από το ότι υπήρξε ένας μεγάλος τραγικός, ένας μεγάλος δημιουργός, ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε από τη φύση, διότι αγαπούσε τη ζωγραφική και μετέφερε στην τέχνη του την εικόνα. Τα κοντινά πλάνα λοιπόν της σύγχρονης κινηματογραφίας, τα μακρινά, τα αμερικάνικα, είναι κομμάτια από την αφήγηση του Ευρυπίδη. Δεν οφείλει όμως μόνο ο κινηματογράφος τον Ευρυπίδη, οφείλει και η ψυχανάλυση. Διότι είναι και ο πρώτος τραγικός ο οποίος μεταθέτει το κέντρο βάρους από τους θεούς στον άνθρωπο. Ποια είναι η ευθύνη του ανθρώπου? Τα λάθη εξαργυρώνονται με τη θεϊκή παρέμβαση ή όχι? Ακριβώς αυτή τη θέση του στο αρχαίο δράμα του Ευρυπίδη την πλήρωσε κατά τη διάρκεια του βίου του. Δεν άρεσε πολύ να ακούγεται η γνώμη, μια αιρετική γνώμη, γιατί θεωρήθηκε αιρετικός. Και μάλιστα ο Αριστοφάνης τον κοροϊδεύει στις κωμωδίες του. Ο αιρετικός πρωτοπόρος Ευρυπίδης, ο οποίος μας αναλύει ποια είναι η θέση του ανθρώπου. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η ψυχανάλυση λοιπόν οφείλει πολλά στον Ευρυπίδη, γιατί έφερε την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στον ίδιο τον εαυτό.